Νικήσατε, πρώτη σας νίκη στη σεζόν. Μετά από 6 φορές που 6 νίκες συνεχόμενες στο Απόλλωνα εκτός έδρας, το Παραλίμνη και στο Αγόρου. Ναι, η πρώτη νίκη μετά από το 2018 κοντά στο Απόλλωνα. Ξεκινώ λίγο μεταθετικά. 38 λεπτά ήσασταν πολύ καλύτεροι. Στο τέλος όμως λίγο έλειψε να ισοβαριστείτε για να πάτε παράταση. Να ξεκινήσουμε από τα 38 λεπτά που ήσασταν θετικοί ή τι έγινε στο τέλος. Θα σας ρωτήσω και τα δύο πάντως. Πάμε να ξεκινήσουμε από τα θετικά. Στα θετικά, δεν νομίζω. Καταρχάς, ευχαριστώ για τα συγχαρητήρια. Δεν νομίζω ότι ήμασταν καλοί 38 λεπτά. Ήμασταν καλοί πολύ λιγότερο. Δυστυχώς είχαμε ένα πισωγύρισμα με τον τραυματισμό του Jones. Οπότε η ομάδα έχασε λίγο τη χημεία της και το ρυθμό της. Και παλεύουμε ξανά να βρούμε τα πατήματα μας, γιατί το παιδί δεν είναι σίγουρα και 100%. Από την άλλη, ξέρεις, όταν θεωρείς ότι μπορείς να παίξεις καλύτερα και φτάνεις στο σημείο να κερδίζεις και κλείνει το μάτς, αρχίζεις να αγχώνεσαι όταν δεν έχεις πει σε αυτή τη διαδικασία. Αρχίζεις να αγχώνεσαι μήπως κερδίσεις, όχι μήπως χάσεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και είναι μια νοοτροπία που θέλουμε να περάσουμε στα παιδιά, ότι η ομάδα είναι φτιαγμένη για να παίζει όλα τα παιχνίδια για να τα κερδίζει, ανεξαρτήτως ταλέντου, μπάτζετ ή τελικού αποτελέσματος. Η νοοτροπία μας πρέπει να είναι ότι θέλουμε να παίξουμε για να κερδίσουμε κάθε παιχνίδι. Από εκεί πέρα θα κάνουμε ταμείο στο τέλος. Αλλά νομίζω ότι ήταν μια νίκη που την είχαμε ανάγκη, αγχωτική. Ελπίζω να μας δώσει όθηση για τη συνέχεια του προαθλήματος. Ξεκάθαρο αυτό που λέτε. Όντως ο Jones έλειψε, επανήλθε με την άλλη. Σήμερα ήταν ένα rebound και δύο assists μακριά από το triple-double ο Jones. Πότε θα δούμε την ένωση στο βαθμό που θέλετε μετά και την ατυχία με τον Jones, με βάση τη δουλειά που γίνεται, διότι σήμερα έβγαλε καλά στοιχεία η ομάδα σας, τα είδαμε και στα προηγούμενα μάτσα, αλλά σήμερα πήρατε και την νίκη. Νομίζω ότι δείξαμε κάποιες από τις δυνατότητες μας στο πρώτο δεκάλεπτο με τον Αποέλ μέχρι να έρθει το ατυχές συμβάν. Από εκεί και πέρα έχουμε καλά διαστήματα, αλλά είναι ζητούμενο διάρκεια. Νομίζω ότι αν μπορέσουμε να είμαστε συγκεντρωμένοι και στο επόμενο μάτς πριν τη διακοπή, η διακοπή θα μας βοηθήσει πολύ. Κερδίσατε τώρα τον Απόλλωνα, παίζετε με την ΕΘΑ έτσι το επόμενο παιχνίδι. Πόσο ψηλά στοχεύετε ως ομάδα φέτος? Ξέρω ότι είναι νωρίς, περιμένω διπλωματική απάντηση, αλλά θέλω να σας ρωτήσω, διότι θεωρώ ότι η ομάδα σας βγάζει όντως καλά στοιχεία. Εντάξει, Ρόδοτε, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι μικρές νίκες καθημερινά. Και τι θέλω να πω με αυτό. Σήμερα ήταν μια μικρή νίκη μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Η μεγαλύτερη νίκη που έχει κάνει το Παραλίμνη φέτος είναι όλο αυτό που είδες από τη στιγμή που ήρθες στο γήπεδο. Άνθρωποι, ένας οργασμός προετοιμασιών, άνθρωποι να τρέχουν την ομάδα, γραφικά, παρουσιάσεις, υγεία μέσα και έξω από τις γραμμές. Νομίζω αυτή είναι η μεγαλύτερη νίκη που έχουμε κάνει για φέτος. Στόχος είναι κάθε παιχνίδι ξεχωριστά να μπουν φέτος οι βάσεις για να δούμε από του χρόνου σιγά σιγά μήπως μπορέσουμε να πάμε την ομάδα ένα βήμα παραπάνω.